καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Μαρία Σπυράκη. Κυρία Μαρία Σπυράκη, πόσο παράξαμε. Τώρα πια είναι η Μαρία Σπυράκη. Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια. Πολύ καλημέρα. Χαίρετε, κυρία Σπυράκη. Πόσο χρόνο χρειάζεται ακριβώς για το τώρα πια. Γελάμε. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Τι να κάνουμε, γελάμε, ρε, να μην κλάψουμε. Γελάμε να μην κλάψουμε με αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, θέλουμε γρήγορα να μας δώσεις άρωμα, αίσθηση, εκτίμηση, εσύ που ζεις και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Για το τι λένε εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο, είμαστε κοντά σε συμφωνία, πώς το αισθάνονται, ας πούμε, εσύ τι μαθαίνεις, πώς το βλέπεις, τι εκτιμάς? Η τελευταία ενημέρωση που μας έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από ανώτατο παράγοντα της Κομισιόν αποτύπωνε την αγωνία να επιτευχθεί συμφωνία. Ο ανώτατος αυτός παράγοντας μας είπε εν ολίγης ότι έχει γίνει πολύ μικρή πρόοδος και δεν απομένει καθόλου χρόνο. Ως εκ τούτου η κατάσταση καθίσταται επίγουσα και θέλω να σας πω, Βασίλη και Σωτήρη, Σωτήρη και Βασίλη, ότι χθες είχαμε μια συνάντηση στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Κάποιοι από τους νυν ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι από τους πρώην ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν μπόρεσαν όλοι να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόσκληση. Όπου εν ολίγη συζητήσαμε και το τι πρέπει να κάνουμε. Και τι πρέπει να κάνετε, γιατί νομίζω η Νέα Δημοκρατία το έχει αφήσει λίγο ασαφές αυτό. Με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία, άρα δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε. Ούτε μπορούμε να δώσουμε λευκή επιταγή. Υπάρχουν στελέχη τα οποία λένε αυτό που λέει ο Βασίλης, ναι. Και υπάρχουν και άλλα που λένε ότι αν η κυβέρνηση προχωρεί σε μια συμφωνία, όποια και να είναι αυτή, με τους Ευρωπαίους, εφόσον θα υπάρχει και σύμφωνη γνώμη των Ευρωπαίων και της κυβέρνησης, οφείλουμε σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία να τη στηρίξουμε. Η άποψη όπως διαμορφώθηκε χθες έχει ένα βασικό άξονα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα άλλο δρόμο από το να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το τι θα κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Το βασικό στοιχείο δηλαδή που μας διαφοροποιεί από όλο αυτό το μπαράζ των απόψεων του λαϊκισμού που πλαισιώνουν σήμερα τον κυβερνητικό συνασπισμό είναι ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι πως πρέπει να μείνουμε στο ευρώ πασχησία, είμαστε αποφασισμένοι ότι ως πολιτική δύναμη είμαστε ο κορμός των ευρωπαϊκών δυνάμεων στη χώρα. Αυτό νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία να το κάνουμε καθαρό και ταυτόχρονα βεβαίως η κυβέρνηση να μας εξηγήσει γιατί φτάνουμε εδώ, γιατί συζητάνε τρεις συντελεστές της ΦΠΑ αρκετά υψηλούς, ενώ το περίφημο κατάπτυστο για αυτό το Μέιλ Χαρδούβιλη μιλούσε μόνο για αύξηση της ΦΠΑ στα ξενοδοχεία. Γιατί συζητάνε να μονιμοποιήσουν το φόρο ακινήτων, γιατί συζητάνε να αυξήσουν την έκτακτη εισφορά, γιατί ας μας τα εξηγήσουν όλα αυτά. Να καταλάβω, μισό λεπτό. Λέτε εσείς, δηλαδή, κυρία Μαρία, μου λέτε ότι εσείς πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία, αν κατάλαβα καλά, μπορεί να κατάλαβα λάθος, αν υπάρξει συμφωνία, πρέπει να την στηρίξει για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να θέσει και μια σειρά από ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν δημοσίως. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, αλλά μπορεί να καταλαβαίνω και λάθος. Ακριβώς αυτό είναι. Και έχουμε ευθύνη να κρατήσουμε τη χώρα στο ευρώ, να δείξουμε πως εμείς είμαστε η βάση της ευρωπαϊκής δύναμης, του ευρωπαϊκού μπλοκ στη χώρα, και ταυτόχρονα να αποκαλύψουμε το λαϊκισμό. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, Σωτήρη και Βασίλη, αυτή η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει και διαιρετική τομή στα πολιτικά πράγματα. Και μπορεί να ακούγεται βαρύγδουπο, αλλά μπορεί να είναι και ουσιαστικό. Σωστή, με ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι θα τελειώσει το παραμύθι. Με συγχωρείτε που μιλάω τόσο λαϊκά. Θα τελειώσει η συζήτηση ότι είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε 13η σύνταξη, διότι εμείς είμαστε κοινωνικά ευαίσθητοι και αυτοί που προηγήθηκαν και έκαναν σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή ήταν ανάλγητοι. Θα τελειώσει η συζήτηση για το πώς μπορούμε να χαρίσουμε χρέος. Θα τελειώσει η συζήτηση για το πώς μπορούμε να κουρέψουμε χρέος. Θα τελειώσει μια σειρά ψευδεστήσεις με τις οποίες ταΐστηκε η κοινή γνώμη χρόνια τώρα. Μαρία, να σε ρωτήσω κάτι, κλείνοντας, είναι το τελευταίο μου ερώτημα. Είναι πολύ σαφής, πολύ καθαρή θέση και εντάξει, θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει και πολύ πατριωτική αυτή τη θέση. Δεν αυτό φαίνεται... νομίζω και θέλω να πω κάτι, ναι. Βασίλη, γι' αυτό. Ναι. Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί στην εκλογική η επιρροή του καθενός μας και ως φυσικά πρόσωπα. Είπα χτες δηλαδή στην ομίγυρη των ανθρώπων εκεί, των ευρωβουλευτών και των πρώην ευρωβουλευτών, ως οι νεότεροι όλων αυτών, ότι είναι δυνατόν ποτέ να μου περάσει από το μυαλό το αν θα επανεκλεγώ. Για να επανεκλεγώ θα πρέπει να υπάρχει χώρα. Και για να υπάρχει χώρα, η χώρα πρέπει να μείνει στο ευρώ, πρέπει να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλη αυτή η ιστορία του λαϊκισμού, των υποσχέσεων χωρίς περιεχόμενο, του χαμένου χρόνου, πρέπει να τελειώσει σήμερα εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Ας υποθέσουμε
ότι η κομματική ηγεσία, σταθμίζοντας τα γεγονότα, αν με το καλό έρθει κάποια στιγμή αυτή η συμφωνία, κρίνει ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί. Είναι χειρότερη από αυτή την οποία θα πετυχαίναμε εμείς. Και η κομματική γραμμή που θα δοθεί θα είναι όχι. Εμείς παρόν ή κατά. Ποια θα... Η κομματική γραμμή καταρχήν θα αποφασιστεί στην συλλογικότητα και, και στην κοινοβουλευτική ομάδα στην οποία συμμετέχουμε. Και εκεί θα τοποθετηθούμε όλοι. Οπότε δεν μπορούμε να προεξοφλούμε οτιδήποτε. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι ότι θέλω να σας θυμίσω ότι ήταν αυτό το κόμμα με τον νυν αρχηγό, τον Αντώνη Σαμαρά, που πήρε τη χώρα από το ευρώ, από τον κρεμό και την κράτησε στο ευρώ. Μάλιστα. Αυτό το κόμμα ήταν. Ναι, το 2012. Να σου ρωτήσω κάτι. Είχε μάλιστα και τη φοβερή απώλεια τότε των 22 βουλευτών. Να σου ρωτήσω κάτι. Δεν έχει δηλαδή πολυτέλεια αυτό το κόμμα να μην τιμήσει και να μην τιμηθεί την ιστορική επιλογή που έκανε και η οποία ήταν μια επιλογή που κόστησε αίμα, κόστησε πολιτικό κόστος, όμως κράτησε την Ελλάδα στο κέντρο του πολιτισμού. Μαρία, φαίνεται δημοσκοπικά ότι τα όποια ωφέλη είχε η κυβέρνηση και η εμπιστοσύνη από αυτό το ευρύτερο κομμάτι του ελληνικού λαού στην πορεία της διαπραγμάτευσης σταδιακά εξανεμίζονται. Αυτό προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όμως. Και η Νέα Δημοκρατία, πάει άπατη. Συρρυκνών, έχει φτάσει στα ποσοστά τα δημοσκοπικά του ΠΑΣΟΚ του 12. Αυτό το πράγμα δεν σας προβληματίζει. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Προφανώς και μας προβληματίζει. Απλώς είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Καταρχήν να ζητήσουμε από τους Έλληνες να μας ξαναεμπιστευτούν από την ώρα που ούτε εμείς οι ίδιοι έχουμε οικοδομήσει τη νέα πρόταση. Τι θα κάνουμε μετά τη συμφωνία, μετά από αυτό που συμβαίνει στη χώρα, μετά την αποκάλυψη του λαϊκισμού, πώς θα προχωρήσουμε δηλαδή την Ελλάδα μετά το τέλος των ψευδεστήσεων. Δεν το έχουμε διατυπώσει αυτό. Και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Ο κόσμος είναι κουρασμένος από ανθρώπους που κυβέρνησαν, απέτυχαν και συμβολίζουν, αν θέλετε, περικοπές ή μια πολιτική. Καλά τα λες, Μαρία. Καλά τα λες. Πολύ καλά τα λες. Λοιπόν, να είσαι καλά. Αυτό νομίζω. Ευχαριστώ αυτό πολύ. Νομίζω και... Γεια σας. Ευχηθείτε μου καλό ταξίδι να περάσετε. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Καλή μέρα. Καλή δύναμη. Λοιπόν, 8 παρα